Ο επόμενος καλεσμένος είναι ένα παιδί με το πιάνο και τα επαναστατικά του. Είναι ένα παιδί που έχει συζητηθεί πάρα πολύ, όχι μόνο για τη μουσική του, για αυτά που έχει πει, για τις πολιτικές του απόψεις, για τον ακτιβισμό του για θέματα κοινωνικών δικαιωμάτων, πνευματικών δικαιωμάτων, με συγχωρείτε, και νομίζω ότι στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής ο καλύτερος καλεσμένος που θα μπορούσα να έχω είναι ο Στάθης Δρογώσης. Στάθη, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα κοκκινήσω, εντάξει, όχι και ο καλύτερος καλεσμένος για τη μουσική, γιατί έχουμε τρομερούς μουσικούς, το ξέρεις, έτσι. Η Ελλάδα μέσα στην κρίση βγάζει συνεχώς μουσική. Δεν βγάζει όμως πολιτικό τραγούδι, μου έχει κάνει εντύπωση. Εγώ θα διαφωνήσω σε αυτό. Πριν λίγες μέρες, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας, Lex, Hip Hop. Με αυτό είναι το πολιτικό τραγούδι του σήμερα. Και στην Αμερική. Παλιά ήταν το rock, τώρα είναι το hip hop. Δηλαδή, κάτσε, το «Μαμά» είναι πολιτικό τραγούδι. Όχι, δεν είπα. Εντάξει, κατά κάποιο τρόπο το «Μαμά» είναι ένας μυρικασμός ενός είδους που είχε ανθίσει στην Αμερική πριν 10 χρόνια, με το 50 Cent και τα λοιπά, ότι που κάνουν οι μαύροι, αν θες, μια επίδειξη πλούτου, ότι και καλά γίνανε και αυτοί πλούσιοι και διαφημίζουν τα αμάξια τους και τις καδένες τους χρυσές. Γιατί έγινε τόσο viral όμως? Ίσως να είναι και ψυχαναλυτικό, ξέρεις, «Μαμά». Ακούς το... Γιατί κανείς δεν ήξερε τι σήμαινε και εγώ το έψαξα που λέγε το αμάξι. Ναι, τι είναι τη «Μαμά», είναι εξόχως προβληματικός ο στίχος. Δεν λογογρύμουμε κανέναν, αλλά στην ουσία ευνοεί τις κόντρες, ξέρεις, τα γκάζια, τα αμάξια. Ναι, αλλά έγινε viral, δηλαδή δες ο κόσμος. Το ακούς από πιτσιρικάδες. Ναι. Κοίταξε, όμως η μουσική είναι μαραθώνιος. Βγαίνουν χιλιάδες viral πράγματα και μένουν μετά τα τραγούδια, τα κανονικά. Θέλω να σε ρωτήσω πολλά για αυτά, αλλά θέλω, μια και λέγαμε για το πολιτικό τραγούδι. Δηλαδή, πες μου ένα πολιτικό τραγούδι, σημερινό, σύγχρονο. Ένα τραγούδι που να περιγράφει την κρίση και να γίνει και γνωστό, μαζικό, όπως ήταν παλιά. Μαζικό, popular εννοείς. Ναι. Τώρα έχουμε πια ξανά, ενώ είχαν χαθεί για αρκετά χρόνια, έχουμε σκηνές όπου γίνονται εκεί. Ας πούμε, σου είπα ότι ο Lex, που είναι φοβερός hip hopper, οι πολυκατοικίες, το τραγούδι του, που έχει εκπληκτικούς στίχους, μιλάει για όλα αυτά τα παιδιά της κρίσης που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, δεν έχουν γνωρίσει κάτι άλλο πιο πριν. Γιατί ποιος αν είσαι τώρα 8 χρονών, όταν είσαι η κατάρρευση, δεν θυμάσαι πώς ήταν η ζωή πριν. Και έχουν τις δικές τους ανησυχίες, τη δική τους αισθητική. Πιο παλιά υπήρχαν στις γειτονιές, ξέρεις, άνθρωποι που κάναν skateboard και ταυτόχρονα το δικό τους hip hop. Μειονότητες από την Αλβανία που είχαν έρθει πιο παλιά και έγινε μια όσμωση. Υπάρχει πολιτικό τραγούδι, δεν είναι βέβαια, δεν είναι ο Μπρέχτ, δεν είναι η μελοποίηση του Μικρούτσικου ή η συναυλία στο Sporting με... Ναι, δηλαδή τώρα στο Κουκουέ που είσαι εσύ υποψήφιος στον Αλφα Αθηνών, τι παίζει το Κουκουέ, τι playlist έχει, έχεις ασχοληθεί καθόλου? Ένα από τα λίγα πράγματα που διαφωνώ είναι όντως η playlist της συγκεντρώσης, πρέπει να τις εξυγχρονίσουν λίγο. Εντάξει, παίζουν Βασίλη Παγκοσταντίνο που το λατρεύει όλη η Ελλάδα. Παίζουν Μικρούτσικο φυσικά. Θοδωράκι, ναι, τα γνωστά. Ναι. Αλλά υπάρχει και σύγχρονο τραγούδι πολιτικό και μάλιστα τώρα με τον Μανώλη Φάμελο κάνουν. Και Υποφίλιο. Και η Νατάσα. Εντάξει, η Νατάσα δεν συνθέτει, τραγουδάει, ναι. Αλλά και αυτή έχει. Και το έντεχνο, παρόλο που μερικοί το σνομπάρουν, έχει μέσα στοιχεία και ψήγματα πολιτικής. Γιατί περιγράφει μια πραγματικότητα. Το πρώτο πράγμα της πολιτικής είναι να μιλήσεις για το τι ισχύει. Έτσι, πριν το λύσεις, πριν λύσεις τα προβλήματα. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι πια το σημερινό έντεχνο δεν περιγράφει τόσο πολιτική. Είναι κάποιος ή κάποια που πονάει, έχει ένα θέμα, σε κάποιον έχει δώσει τα κλειδιά, κάπου έχει σβήσει το τσιγάρο στο τασάκι, ας πούμε, και της έκαψε το δάχτυλο. Η Νατάσα πάντως προσπάθησε με το δίσκο της Βαβέλη, η ίδια, επειδή είναι και φίλη μου και τα παιδιά. Προσπάθησε η οποία έχει εκδηλωθεί και στην αριστερά. Προσπάθησαν να γράψουν κάτι. Αλλά πάντως. Μην το βάλουμε σαν κλισέ. Άλλο η συναυλία του Sporting με το Τζιν Καμπάνα και μια χώρα που βγήκε από τη Χούντα και που όλοι τραγουδούσαν και τα λοιπά. Και άλλο πράγμα μετά την απολιτικοποίηση των 90s. Αυτό που ισχύει σήμερα είναι κάτι που για μένα είναι εντυπωσιακό, γιατί βλέπω συνεχώς παιδιά που τριγυρνάνε, ξέρεις, με ένα Bluetooth ηχείο στους δρόμους και ακούνε αυτή την καινούργια μουσική. Είναι εντυπωσιακό ότι οι συγχορδίες πια. Είναι πολύπλοκο, δεν το θέλει ο κόσμος. Θέλει ένα να πυροβολάει στίχους, να πυροβολάει ρήμες. Και στο εξωτερικό. Ο Μάικ Λαμάρ πήγε να πω. Ο Κέντρικ Λαμάρ. Ο Μάικ Λαμάρ είναι άλλο. Που πήρε και βραβείο, έφτασε να διεκδικήσει βραβείο Πούλιτζερ με τους στίχους του. Το hip hop είναι η γλώσσα του τώρα και είναι και πάρα πολύ βαθιά πολιτικό. Δεν έχει σημασία να συμφωνείς ή διαφωνείς με τα νοήματα που φέρνει. Υπάρχει δηλαδή στο. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ έχω ερμηνεία και θέλω να. Φυσικά και να την πω και θέλω να πεις αν είναι σωστή. Για ποιο λόγο πια δεν βγαίνουν τόσο εμβληματικά ονόματα, τόσο μεγάλες μπάντες,
όπως έβγαιναν παλιά διεθνώς. Και πιστεύω ότι επειδή παλιά υπήρχαν τα labels, οι εταιρείες ήταν πολύ πιο ισχυρές και κανόνιζαν θα ακούσεις αυτό, ενώ τώρα δεν υπάρχει, πιστεύω ότι ίσως μπορεί να υπάρχουν κάπου κάποιοι καινούργοι Led Zeppelin ή κάποιοι Stones και απλώς δεν τους ακούει κανείς. Μπορεί να συμβαίνει ήρθανε κάτι τέτοιο. Οι Fontaine's DC είναι αυτοί και ήρθαν στο release. Ναι, κοίταξε, έχει υποχωρήσει. Νομίζω στα Grammys πια δεν είναι σε τηλεοπτική μετάδοση το βραβείο rock bandas. Δηλαδή έχουν πέντε κατηγορίες πάλι rap και hip-hop. Θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη pop band. Ναι. Έβγαλε τώρα ο Springsteen ένα δίσκο. Ναι, είναι σημεία των καιρών. Έχει αλλάξει όλη η μουσική βιομηχανία. Μπορεί να έχει να κάνει από το πώς ακούμε πια μουσική. Να ακούμε σε ένα κινητό με τα μικρά του ηχεία. Είναι όλα μαστεραρισμένα και θέλουν απλώς να ακούγεται μπάσο, τύμπανα, μάλλον λούπα και να πυροβολάει λέξεις. Και αυτό δημιουργεί ένα καινούριο στυλ, το οποίο δεν μπορεί να το υπηρετήσει το ροκ, το οποίο έχει μελωδία, έχει αρμονία, έχει μοτίβα, έχει μια αντίστοιξη. Βέβαια, αισθηκτοδός το γράφανε οι άνθρωποι, δεν το είχαν από την αρχή συνειδητοποιήσει πώς θα το κάνουν. Αλλά τώρα έχει υποχωριστεί, λέει ο κόσμος, κάτι πολύ πιο απλό, στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα να ξέρει περίπου τι λέει το τραγούδι. Όλα αυτά είναι αρκετά ενοχλητικά, έχεις δίκιο. Δηλαδή γράφεις με μπούσουλα πια ένα τραγούδι, ναι. Όχι εγώ, αλλά γράφουν, ναι, και μάλιστα έχει γίνει το καταπληκτικό. Ενώ παλιά οι διαφημιστικές τσιμπούσαν εντός εισαγωγικών κάποια ροκ επιτυχία, κάνανε μια παραλλαγή και το βάζανε να διαφημίσει ένα μάξι, μια μπάλα, ένα. Τώρα πρέπει να γράψεις κάτι που να θυμίζει να είναι σε διαφημιστικό. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ παράξενο. Να σου πω, και ο ήχος δεν γίνεται συνέχεια λίγο πιο σκληρός. Δηλαδή, ναι, αν αρχίσουμε και γυρίσουμε προς τα πίσω, βλέπουμε ότι ο ήχος είναι πάντα πιο μελωδικός, πιο απαλός. Δυναμικές λέγεται αυτό. Δηλαδή, παλιά και στο βινίλιο ή στα στούντιο που γράφαμε σε μπομπινόφωνο, είχαμε ένα μεγάλο εύρος. Υπήρχαν παύσεις, υπήρχε πιάνο που λέμε στην κλασική μουσική, σιγανό, φόρτε, μέτζο. Δηλαδή, είχαμε μια διαβάθμιση συναισθημάτων αλλά και έντασης. Τώρα είναι όλα μαστεραρισμένα. Είναι, άμα δεις κυματομορφές, αυτό μια τεχνική, έτσι, ναι, ηχολήπτες. Δεν έχει καθόλου αναπνοή. Είναι ένα μαύρο ντουβάρι, ναι, το οποίο είναι από την αρχή μέχρι το τέλος δυνατό, γιατί ανταγωνίζεται εξίσου δυνατά τραγούδια που πρέπει να ακουστούν στο κινητό, σε ένα μικρό ηχειάκι, στα ηχεία του λάπτοπ και πρέπει να σε εντυπωσιάσει, να σε κερδίσει. Στην ουσία είναι ανταγωνισμός χωρίς αύριο. Ποιος θα ακούσει πρώτος και όχι δίσκους, μεμονωμένα singles. Ναι, τα singles, ναι. Πώς φαντάζεσαι τη μουσική σε 100 χρόνια? Λοιπόν, χτες το βράδυ που είχα αϊπνίες, είδα με φρίκι ότι υπάρχει artificial intelligence και στη μουσική και μάλιστα πληρώνεις, ξέρω εγώ, 10 ευρώ το μήνα. Ναι. Του βάζεις κάποια δείγματα, του λες θέλω να γράψεις κάτι σαν το Game of Thrones, στο γράφει και αν έχεις πληρώσει τη μεγάλη συνδρομή, έχεις και εσύ τα πνευματικά δικαιώματα. Αν δεν την έχεις πληρώσει, είναι δικά τους. Επίσης, μπορείς να κάνεις και vocals. Εγώ ξέρω, ας πούμε, ένα παιδί ο οποίος είναι DJ και συνθέτει μουσική στον υπολογιστή του. Επενδύει τη μουσική με vocals που αγοράζει από μια τραγουδίστρια η οποία λέγεται Ίσο Ρένι, κάπως έτσι, στην οποία δίνεις κάτι λίγα. Ναι. Σου στέλνουν πίσω το κομμάτι με vocals. Όπως γίνεται και στο. Ακόμα και προγραμματιστές μπορεί να νοικιάσει από την Ινδία, ξέρεις, άμα γράψει ένα κώδικα. Δηλαδή έχει γίνει όντως αυτό. Υπάρχουν μουσικές μπάνκες, τράπεζες λέγονται, που μπορεί κάποιος, ναι, να μπει και να πάρει. Αλλά αυτό που σου είπα πριν είναι πιο εντυπωσιακό. Είναι τεχνητή νοημοσύνη. Και υποτίθεται ότι εμείς είχαμε ένα άγχος ότι θα ήμασταν το τελευταίο σκλάδο που θα καταργηθεί, οι καλλιτέχνες. Ναι. Τελικά είμαστε από τους πρώτους. Μπορεί να είναι από τους πρώτους, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ξέρει το απόλυτο σουξέ διαβάζοντας τις τάσεις στην κοινωνία. Δηλαδή μπορεί να βλέπει τα trends στο Google και στο YouTube και να συνθέτει ένα αντίστοιχο κομμάτι. Είναι εντυπωσιακό. Παλιά τα προγράμματα αυτά είχαν βγει από micro-trading σε χρηματιστήρια που κάνανε σε μιλισεκόν πωλήσεις και αγορές και βλέπανε, είχαν μια φωτογραφία της στιγμής. Και τώρα το ίδιο γίνεται όντως στη μουσική μετάση στο Twitter. Δηλαδή, αν κοιτάξει κάποια hashtags στο Twitter, ποια τραγούδια ανεβαίνουν, μετάσει στο YouTube και μετάσει. Είναι ολόκληρη επιστήμη. Όντως, αυτοί να βγάλουν ένα πρόγραμμα με big data να τα αναλύει και να βγάζει την τέλεια σύνθεση. Αλλά αυτό δεν ξέρω. Ίσως πάντα θα υπάρχει ένας άνθρωπος να το κουρδίζει. Ή μπορεί και όχι. Μπορεί να έχει έρθει το τέλος και να μην το ξέρω. Νομίζω ήταν και ένα group το οποίο δεν υπήρχε ποτέ. Δεν θυμάμαι τώρα. Μίλη Βανίλη. Αλλά όμως υπήρχαν. Υπήρχαν οι ψεύτικοι Μίλι Βανίλι και υπήρχαν και οι κανονικοί που τους γράφανε τραγούδια. Αυτό ήταν ένα τεράστιο σκάνδαλο τέλειο δεκαετίας 80. Ναι. Νομίζεις ότι πια αρχίζει στη μουσική και αφαιρείται το τοπικό στοιχείο, δηλαδή τι εννοώ? Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον φτάνουμε σιγά σιγά όλοι να ακούμε την ίδια μουσική? Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Αν πας σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, δηλαδή στο Βέλγιο, στην Ολλανδία και στη Γερμανία εν τέλει, δεν θα ακούσεις local heroes. Εντάξει, θα ακούσεις βέβαια ιδιαίτερο γερμανικό metal που είναι
Ξέρεις, ναι, το οποίο είναι ιδιαίτερο. Ένα γαλατικό χωριό εκεί που παίζει. Αλλά γενικά θα ακούσουν Justin Bieber, Madonna, ό,τι είναι το αγγλοσαξονικό pop. Και είναι πολύ κέρια η ερώτησή σου. Στην Ελλάδα είμαστε μια χώρα με ένα ευαίσθητο τοπικό ρεπερτόριο. Τεράστια παράδοση μουσική, μικρή χώρα μένα, αλλά με δημοτικά τραγούδια από τα βυζαντινά μέλη, δημοτικά τραγούδια, ρεμπέτικα, λαϊκά, τα οποία είναι μέσα στο κύτταρό μας. Μπορεί εγώ να ακούω ροκ μουσική, ξέρω, αλλά έχω ακούσει όλο τον Διονυσίου κυταρικά. Τον έχω παντού σε όλη μου τη ζωή, στην οικογένειά μου, στο σχολείο, εκεί που πήγαινα. Έχουμε τεράστιο ρεπερτόριο. Το μυθικό της είναι στο DNA μας. Ακριβώς, ναι. Και, μα είναι όλα. Είναι η ανατολή μας στο DNA μας και μας αρέσουν και λίγο οι Beatles. Και προσπαθούμε. Και όποιος μεγάλος καλλιτέχνης τα συνδύασε, όπως ο Σαββόπουλος, όπως ο Γιώγαλας, έκαναν θαύματα. Όπως το είχε πει ο Τζίμις, θέλω να ζήσω σαν Αμερικάνος, μου αρέσει τα κρυφά και ο Μητροπάνος. Ακριβώς. Αλλά το ιδιαίτερο ελληνικό ρεπερτόριο απειλείται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ. Απειλείται τώρα, μην φανταστεί ότι είμαι εγώ τεχνοφοβικός και λέω θα μας πάρουν οι Άγγλοι. Όχι, γίνεται, ομογενοποιείται ο ήχος. Ναι, αλλά ομογενοποιείται. Ναι, όπως και το lifestyle, έτσι ομογενοποιείται και ο ήχος. Ενώ εδώ έχουμε παράξενους ρυθμούς. Δεν ξέρει ο κόσμος τώρα τεχνικά στοιχεία, αλλά εμείς έχουμε ρυθμούς που δεν είναι στρογγυλοί. Οι γλωσσοξονικοί ρυθμοί είναι 2 ή 4. Μπαπ, μπαπ, μπαπ. Να το πω έτσι. Οι ελληνικοί ρυθμοί, οι θρακιώτικοι είναι 11, 16, ξέρω εγώ. 9, 8. Καλαματιανοί, 7, 8. Που είναι κάποια στοιχεία που δεν έχουν αυτή την συμμετρία που έχει η Δύση, ξέρεις, και μετά τη βιομηχανική επανάσταση. Αυτό το. Αυτή η τάξη, το τακτοποιημένο. Ναι, εδώ είναι λίγο κλωτσάνε όλα. Και στη μουσική μας. Και φυσικά έχουμε τεράστια παράδοση και από ποιητές και από στιχουργούς. Και ενώ η παγκοσμιοποίηση. Τώρα δεν μιλάμε σαν πολιτική, σαν κουκουέ, όχι. Ναι. Έχει κάποια θετικά στοιχεία όντως, γιατί γνωρίζεις ανθρώπους που δεν θα έχεις γνωρίσει ποτέ και γίνεται fusion, όπως στη μαγειρική γίνονται όλα. Ναι. Και μπορεί να βγει κάτι καινούργιο από αυτό. Υπάρχει και ένας κίνδυνος σε 100 χρόνια να μην υπάρχουν Έλληνες συνθέτες. Ιδίως αφού δεν πληρωνόμαστε κιόλας εδώ και 3 χρόνια. Θα τα πούμε γι' αυτά σε λίγο, αλλά θέλω να μου λύσεις και άλλες απορίες. Ναι. Υπάρχει περίπτωση σε 30, 40, 50 χρόνια από σήμερα να παίζει ο Πανταζής. Με την έννοια, με τον τρόπο που παίζει σήμερα κάτι, τι να σου πω, κάτι του Τσιτσάνη ή ο Μπιθικότσης. Του Πανταζή του έχει γράψει και ο Καρβέλας. Μερικά του Καρβέλα θα μείνουν, πιστεύω. Θα μείνουν, γιατί είναι διευθύ. Ναι, κάποια δηλαδή. Αλλά κοίταξε, εγώ βλέπω ότι ανά 10 χρόνια έχουμε ένα γυρίζουμε πίσω και λατρεύουμε κάτι που τότε θεωρούσαμε σκουπίδι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, αυτά που ακούγονται τώρα στα μπουζούκια, που τα θεωρούμε σκουπίδια σε πολύ μεγάλο βαθμό, κάποτε θεωρούσαν σκουπίδι και τον Τσιτσάνη. Ναι. Περιθώριο, μάλλον. Βέβαια, ναι, περιθώριο. Όντως. Αλλά βέβαια ο Τσιτσάνης είχε μια λαϊκότητα και στα κρυφά τον τραγουδούσαν όλοι με την έννοια ότι μιλούσε για πραγματικούς ανθρώπους. Ναι, και είχε και άλλο στίχο. Είχε ευτυχία Παπαγιανοπούλου να παίρνει λογάκια. Εδώ τώρα προσπαθείς να κάνεις τη ρήμα που να μπαίνεις σε μέσα. Ναι. Βέβαια, υπάρχει λαϊκό τραγούδι. Έχει φύγει τον μπουζούκι λίγο έξω. Δεν το ακούς όπως το ακούς παλιά. Ναι. Αλλά γράφονται σπουδαία λαϊκά τραγούδια. Και επειδή τώρα λόγω της. Αυτή τη όσμωση των καλλιτεχνών που γνωριστήκαμε ξανά μεταξύ μας, γιατί δεν έχουμε χρήματα, οπότε συνδικαλιζόμαστε, μιλάμε. Γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους από τη λαϊκή πλευρά, τους οποίους τολμώ να πω εμείς οι ροκ, έντεχνοι του Σνομπάρα, με λέγαμε τι είναι αυτοί, οι οποίοι είναι εργατικότατοι, έχουν γράψει και αυτοί αριστουργήματα, όχι ότι έχουμε γράψει εμείς αριστουργήματα, εννοώ αριστουργήματα λαϊκά, και είναι πολύ ωραίοι τύποι. Εντάξει, βέβαια, όταν κάποιος γράφει 1200 τραγούδια δεν μπορεί να είναι, γιατί αυτοί γράφουν. Ξέρεις, είναι εργάτες. Γράφουν, είναι μανιέρα, ναι. Γράφουν. Δεν είναι όλα αριστουργήματα, αλλά κάποια είναι εκπληκτικά. Πάντως, περιγράφει μια δυστοπία. Μακάρι να μην λένε ότι όλα τα τραγούδια του Πανταζή, που ζούμε να συμπαθείς ο άνθρωπος, έτσι δεν το λέω, δεν το σνομπάρω, ότι αυτά θα μείνουν από τα 90. Όχι, έχει κάποια πολύ ωραία τραγούδια Πανταζής τώρα. Και χιουμοριστικά, μερικές φορές και η πλάκα είναι. Αλλά εγώ θα ήθελα να μείνω από τα 90 ή από τα τρύπες, τα σπαθιά, αυτή. Σαν σημείο. Το μπουζούκι δηλαδή χάνεται σιγά σιγά από το ελληνικό ηχόχρωμα. Κοίταξε, από το mainstream ηχόχρωμα των ραδιοφώνων θα βρεις κανέναν εξειδικευμένο σταθμό που το βάζουν ταξιτζίδες, ξέρω, δηλαδή που θα ακούσεις λαϊκό τραγούδι με μπουζούκι. Ναι. Γενικά είναι όλα pop με. Έντεχνο, ας πούμε. Ναι, pop με τσιφτεντέλη που παίζεται pop με μια λούπα ηλεκτρονικά. Έχουν περάσει το. Ναι, ή οι άλλοι παίζουν έντεχνο. Και εγώ τώρα σε ρωτάω, Στάθη Δρογώση. Ναι, ότι. Πες ότι πας στο διαστημικό σταθμό. Ναι. Και σου λένε, μεγάλε, θα πάρεις έναν ελληνικό δίσκο μαζί σου και ένα ξένο. Ποιο θα πάρεις? ξένο θα πάρω. Το White Album των Beatles, ξένο δίσκο. Εγώ πιστεύω, γιατί εκεί είναι. Είναι η βάση. Σπερματικά, όλα, σπερματικά είναι όλη η μουσική. Ό,τι υπήρχε πριν από αυτούς και ό,τι ήρθε μετά, κατά τη γνώμη μου, έτσι υπάρχει μέσα σε αυτό το υπέροχο αριστούργημα. Εγώ ξέρω τι θα έπαιρνα. Τώρα μου έρχεται. Δηλαδή, μπορεί από τη μια η καρδιά μου, η βουλημία μου, θα ήθελε να πάρει το Machine Head ή το In Rock, τον Deep Purple. Δισκάρα και το Machine Head. Αλλά θα έπαιρνα το Mirage στον Camel.
Α, είσαι art rock. Αυτό, progressive rock. Ναι, δηλαδή, ωραία, πιστεύω ότι είναι πολύ πιο ξεχωριστό έργο και από το Machine Head. Αν και τους αγαπάω πάρα πολύ. Το Machine Head είναι δισκάρα, κατά τα Και ελληνικό, ποιο θα έπαιρνε ελληνικό. Ίσως ελληνικό, ποιο θα έπαιρνε. Τον Καριωτάκη της Πλάτωνος, ίσως. Ή έναν οποιοδήποτε. Εκεί πάνω, ρησί, εντάξει, δεν έχει ξηράφια. Να πάρεις τώρα Καριωτάκη Πλάτωνος και πας στο διάστημα. Για μένα δεν έχει παράθυρα να πηδήξεις. Για μένα είναι ο δίσκος όμως που έχει μέσα, ξέρεις, τα πάντα. Και παράδοση, και ποιήση, και εκπληκτική μελοποίηση. Την Πλάτωνος λατρεύω. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που ζήσαμε. Είδαμε την Πλάτωνος σε συναυλίες. Που υπάρχει Πλάτωνος στη ζωή μας. Δεν θα έπαιρνε Χατζηδάκη, ας πούμε. Θοδωράκι που έχει κάνει να ορχιστρώσεις. Τι θα έπαιρνε. Ναι, μωρέ, ξέρεις, τώρα σου λέω όμως, ξέρεις, καταλαβαίνω ότι είναι σπουδαία αυτά και δεν τα ρίχνω, αλλά αυτή, ξέρεις, εμείς έχουμε και στάδια. Αυτή την εποχή ακούω ο Πλάτωνος. Αλλά όντως, ένας οποιοσδήποτε το ματωμένο γάμο δεν τον έπαιρνα. Ναι, εννοείται. Του Θοδωράκη τα λυρικά. Ένα σου είπα να πάρεις, θα έπαιρνε Πλάτωνος, λοιπόν, καρδιά. Ναι, τώρα α απαντήσουμε αυτό. Εγώ θα έπαιρνα το διπλό, τα μεγάλα τραγούδια του Άκη Πάνου. Πω, εντάξει. Ο Άκης Πάνου είναι ροκ για μένα. Ναι, καλά, είναι ροκ. Είναι ιδιοφυΐα και. Λαϊκό ποιητή, ένας ιδιοφυής λαϊκός ποιητής και τεκνικτικό συνθέτης. Δεν είναι, νομίζεις ότι είναι λαϊκός, αλλά ο τύπος δεν το λέω απαξιωτικά προφανώς. Ναι. Μέσα έχει στοιχεία κλασικής μουσικής, η δομή του είναι πάρα πολύ πολύπλοκη. Δεν είναι κάτι απλό. Καλά, εγώ δεν μπορώ να αξιολογήσω τη δομή, αλλά μπορώ να αξιολογήσω μόνο τον τρόπο με τον οποίο οι νότες πηγαίνουν και κάθονται πάνω σε αυτά τα λόγια. Ναι, τα οποία είναι αστυνοματικός. Και είδες ότι είναι τόσο μεγάλος καλλιτέχνης που δεν μιλάμε για τη ζωή του. Δηλαδή, όντως ατύχησε ο άνθρωπος, έφυγε πολύ άσχημα, αλλά είναι ο Άκης Πάνου. Δεν έχεις άλλους από τον Άκη Πάνου. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις. Κάποιοι λένε είναι μοναρχικό. Δηλαδή, δεν με αυτά καλά, είναι. Δεν έχει σημασία. Ναι, αειδίες. Ναι, ναι, δηλαδή, ήταν βασιλικός. Okay, και έλεγε ότι εγώ είμαι φασίστας με ήττα. Το φασίστας, αλλά ο άνθρωπος ήταν πολύ δεξιός. Δεν έχει σημασία. Αλλά δεν έχει σημασία και τεχνικά. Ο Διονύσης Αβόπουλος που είναι ο πατέρας όλων των τραγουδοποιών, ο οποίος το δεκαετία του 60 άλλαξε το ελληνικό τραγούδι, το ανακάτεψε, το βάλε σε ένα σέικερ και μας άλλαξε τις ζωές όλων. Όποιο παιδί ακούει Αβόπουλο, του αλλάζει ζωή. Δηλαδή, αν ακούσεις το Φορτηγό, το Περιβόλι του Τρελού, τον Μπάλο, λες είναι αδιανόητο ότι έγινε στην Ελλάδα αυτό, στην Ελλαδίτσα. Τι ήταν η Ελλάδα τότε πολιτισμικά, τι είχε. Το κούρεμα πώς σου είχε φανεί, αν και ήσουν μικρός εσύ τότε. Δεν είχα νιώσει εγώ τις. Ήσουν παιδάκι τότε. Δεν είχα νιώσει τις αντιδράσεις, αλλά είναι φοβερός. Εμένα μου αρέσει το κούρεμα. Ναι, και εμένα μου αρέσει. Και το Μητσοτάκι μου αρέσει το τραγούδι και το Εμείς το 60 εκδρομής. Είναι φοβερός δίσκος. Βέβαια, εντάξει, και εγώ συμφωνώ ότι τα τραπεζάκια έξω είναι. Είναι ας πούμε και η ρεζέρβα. Και η ρεζέρβα. Η ρεζέρβα είναι πιο σημαντικός δίσκος. Και εγώ πραγματικά. Τι είναι ο Σαββόλος, είναι ποιητής, είναι συνθέτης, είναι ένα πράγμα, μια ένωση και τον δύο. Είναι αυτό, Έλληνας Bob Dylan. Αυτό. Ναι. Είναι ακριβώς το. Είναι, αν ήταν στην Αμερική θα ήταν ο Bob Dylan, δεν θα υπήρχε ο Bob Dylan. θα υπήρχε ο Bob Σαββόπουλος. Λοιπόν, αν ζούσε ο Άκης Πάνου, πάμε τώρα σε κάτι στο οποίο έχεις αγωνιστεί, είσαι ακτιβιστής των πνευματικών δικαιωμάτων. Λοιπόν, τι θα έβγαζε ο Άκης Πάνου από πνευματικά δικαιώματα. Τίποτα. Τίποτα. Αυτή τη στιγμή τι εικόνα υπάρχει, τι παίρνει. Είναι ένα μετακαταστροφικό τοπίο σαν τη σειρά το Τσέρνομπιλ που λέγατε για σειρές πριν με τη Διαματοπούλου. Έχει σκάσει το Τσέρνομπιλ και παίζουν παντού τα τραγούδια μας δωρεάν. Να ξέρει ο κόσμος, είναι πολύ απλό. Η βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου είναι τεράστια. Παράγει υπεραξία, δεν το λέω μαρξιστικά. Δηλαδή ένα μπαρ, ένας ραδιοφωνικός σταθμός παίζει μουσική και με αυτόν τον τρόπο έχει διαφημίσεις ή το μπαρ έχει πελατεία και βγάζει ένα κέρδος. Παντού στον κόσμο με τη συνθήκη της Γενέβης κτλ. Ένα μικρό ποσοστό αυτής της υπεραξίας γυρνάει πίσω στον πνευματικό δημιουργό, στον συνθέτη και στον στιγουργό. Και υπάρχει και το συγγενικό δικαίωμα που γυρίζει στον τραγουδιστή και στον μουσικό, στον εκτελεστή. Σε μια ευνομούμενη χώρα, οπουδήποτε στον κόσμο, νομίζω και στην Αφρική ακόμα, που μην τους λέμε έτσι τους ανθρώπους, υπάρχει ένας μηχανισμός που συλλέγει playlists, τι παίζεται, αποδίδουν οι επαγγελματίες τα χρήματα. Είναι ένα κομμάτι πώς θα πάρεις τα χρήματα από την αγορά και ένα άλλο κομμάτι είναι πώς θα τα μοιράζεις στους ενδιαφερόμενους. Η Ελλάδα εδώ και 3 χρόνια δεν έχει. Δεν έχει, ναι, γιατί απεδείχθη η ΑΕΠΗ, ναι, ότι ήταν διάφορη. Ήταν ένα συνδυασμός, δηλαδή είχαμε μια κέντα. Έσκασε η ΑΕΠΗ, έσκασε φυσικά, δεν έσκασε σαν φυσικό φαινόμενο, έσκασε διότι υπήρχε κακοδιαχείριση και ενδεχόμενες εγκληματικές πράξεις, οι οποίες εδώ και 3 χρόνια τους έχει ο εισαγγελέας, τις ψάχνει. Δεν έχουν απαγγελθεί ακόμα κατηγορίες. Ταυτόχρονα, η ξένη ΣΥΖΑ και η Παγκόσμια Ομοσπονδία φέρθηκε πολύ άσχημα στο ελληνικό ρεπερτόριο, γιατί αποφασίσαν ότι αντί να διεκδικήσουν από την ΑΕΠΗ τα χρήματά τους, να φτιάξουν ένα δικό τους εδώ μαγαζάκι και προσπαθώντας
Ίσως άθελά τους, δεν ξέρω, ή κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς θέλανε να πάρουν όλη την πίτα της αγοράς οι ξένοι. Και εμείς τώρα οι Έλληνες είμαστε ενωμένοι. Ευτυχώς, αφού κάναμε τις κινήσεις, διασπαστήκαμε, ξαναενωθήκαμε, είμαστε όλο το ελληνικό ρεπερτόριο μαζί. Και προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί πάνω που θα εφαρμοζόταν η λύση που είχε νομοθετήσει η κυβέρνηση αυτή που φεύγει, ναι, θα γίνει αλλαγή φρουράς. Άρα προς το παρόν δεν παίρνετε τίποτα, περιμένετε ακόμα. Είστε νομίζω ικανοποιημένοι από τις δεσμεύσεις του Μητσοτάκη. Τον συναντήσαμε σε μια μυθιστορηματική. Ναι, θυμάμαι που ο Φίβος τα πήρε μετά. Και αυτό ήταν. Ναι. Έγινε να πούμε ότι δεν είχε συμφωνηθεί ότι θα βγει ένα βίντεο και βγήκε ένα βίντεο, αλλά μετά νομίζω έγιναν ανταλλαγές απόψεων. Παίρνουμε, για να μην καταλάβει ο κόσμος, πληρώνουν, αρχίζουν οι επαγγελματίες σιγά σιγά και πληρώνουν, αλλά το ποσοστό, ας πούμε, πριν την κρίση ο τζίρος ήταν γύρω στα 25 εκατομμύρια, τώρα είναι 5. Θέλω να μου πεις ένας καλλιτέχνης που έχει κάνει ένα μεγάλο σουξέ διαχρονικό. Ένα παράδειγμα, δηλαδή. Θα βγάλει. Πώς στιχουργός όπως ο Ισάκ Σούσης, που έχει γράψει, ναι, τεράστιες επιτυχίες. Και είναι στιχουργός, ναι, ο άνθρωπος. Ή ο Οδυσσέας Ιωάννου, ας πούμε. Ναι, ο Οδυσσέας, ναι, έχει και άλλη δουλειά. Διάλεξα τον Ισάκ, όχι ότι είναι σπουδαίος, ναι, και ο Οδυσσέας. Διάλεξα τον Ισάκ επειδή υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μόνο. Μόνο από αυτό, ναι. Εμείς που είμαστε συνθέτες και τραγουδοποιοί, μάλλον, έχουμε και τις συναυλίες. Που παίρνεις κάτι. Και, ναι, παίζουμε, ας πούμε, παίρνουμε το πιάνο μας, πηγαίνουμε, ναι, στην επαρχία, παίζουμε. Κάποιος που ήταν μόνο συνθέτης ή μόνο στιχουργός καταστράφηκε. Και ο Ισαάκ, ας πούμε, ένας πολύ σπουδαίος και άλλη αντίστοιχη από τον Ισαάκ, περιμένει ο άνθρωπος να πληρωθεί από τη δουλειά του. Γιατί παίζονται. Ο Γάτος στο Παρίσι, του Μαχαιρίτσα, επιτυχία ή του Κότσερα, τόσα τραγούδια παίζονται. Αλλά δυστυχώς ο στιχουργός αυτό και ο συνθέτης δεν παίρνουν φράγκο, να το πούμε έτσι. Λέτε. Μάλιστα, ας ελπίσουμε ότι θα πάρουν. Λοιπόν, οι δύο στάνταρ ερωτήσεις, πες μου το μεγαλύτερο φόβο σου, τα δρόγωσε. Ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι να χάσω επαφή με το παιδί μου. Έχω μια κορούλα 7 χρονών και θέλω να είμαι πάντα μαζί της και να είναι στη ζωή μου. Κάποια στιγμή θα χάσεις επαφή, αλλά ξέρεις, ναι, είναι καλό. Ενώ κατάλαβες πώς. Και αγαπημένη μου σειρά. Λοιπόν, αγαπημένη μου σειρά, Six Feet Under, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Γραφείο τελετών Fisher είχε στην Ελλάδα. Ναι, μπράβο, ναι, ναι. Ένα γραφείο. Και ο Πολάκης το είχε πει αυτό. Ναι, θα σα, ναι, βάλω 2 μέτρα κάτω από τη γη. Ναι. Κάτι δημοσιογράφος. Μην, ναι, μπλέκεις με, ναι, αυτό. Όχι, ναι. Και επειδή είπες για τα πολιτικά, να πω ότι είμαι συνεργαζόμενος, έτσι. Με το ΚΚΕ, στο ψηφοδέλτιο της ΑΛΦΑ Αθήνα. Ο άνθρωπος που με έβαλε είναι ο Νίκος Σοφιανός, τον οποίο τον εκτιμώ, γνωριστήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είμαι μέλος. Σέβομαι τους ανθρώπους που έχουν βρει το νόημα της ζωής τους και είναι μέλη σε ένα κόμμα. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να ξαναείμαι μέλος. Είσαι μια θρησκεία, το ίδιο είναι. Ναι, είναι θρησκεία. Ναι, είναι, όμως το ΚΚΕ μιλάει συγκεκριμένα και το στηρίζουμε κάποιοι άνθρωποι που είμαστε ευρύτερα αριστερά. Επειδή, όπως μιλήσατε με τον κύριο Διαμαντοπούλου για αυτή την καπιταλιστική δυστοπία, ας πούμε, για, ναι, την Amazon, για όλα αυτά που έρχονται σιγά-σιγά εδώ. Συγγνώμη, οι σοσιαλιστές ή κεντροαριστεροί δεν έχουν απαντήσει σε αυτά. Εμείς λοιπόν θέλουμε μια φωνή στη Βουλή να μιλήσει για τον εργαζόμενο, για τον άνθρωπο. Υπάρχουν ταξικές διακρίσεις και να πω και κάτι τελευταίο, δεν έχει έρθει το τέλος της ιστορίας. Δεν έχει. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι έχει έρθει το τέλος της ιστορίας. Ανεξαρτήτως αν κάποιος θέλει να μην θαυμάζει τα σχόλια. Του Τριπολίτη δεν είναι ο στίχος, το έβγαλε βρώμα η ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Και το Φουκουγιάμα είναι το βιβλίο που λέει, ναι, ότι. Το τέλος της ιστορίας. Ναι, ότι τελείωσε, ότι τώρα και είναι. Και τότε αυτό έγραψε και ο Τριπολίτης, ελπίζω ότι δεν κάνω λάθος, ναι, το δήλωσε η Τσούλα η ιστορία λοιπόν, ότι ξοφλήσαμε. Ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Ναι. Τις αιμονές μας περισυλλέγουν τα σκουπιδιάρικα. Τα σκουπιδιάρικα, ναι. Μικρούτσικος Νταλάρας. Ναι, δεν είναι έτσι. Καταλαβαίνω έναν πολίτη που μπορεί να λέει ότι δεν είναι λύση ένα σοβιετικό καθεστώς. Το λένε, κάνουν κριτική, αλλά δεν είναι λύση ούτε και αυτός ο μετακαπιταλισμός ολοκληρωτικός. Γιατί όταν έχεις και ένα τεράστιο μονοπόλιο που σου λέει τι θα φας, τι θα πιεις, τι θα δεις, τι θα καταναλώσεις, ακόμα και στην τέχνη, και αυτό μια δυστοπία, είναι ολοκληρωτική. Δηλαδή, ξέρεις, τα άκρα συναντιούνται. Οπότε εμείς στηρίζουμε αυτή τη στιγμή σε έναν. Ακούγεται το ξύμερο, ένας καλλιτέχνης. Δεν είμαι σε κόμμα και απευθύνομαι και σε όλο τον κόσμο, ακομμάτιστα. Αλλά αυτή τη στιγμή στηρίζουμε το ΚΚΕ στα πλαίσια της κοινωνικής συμμαχίας που προτείναν προς τον συνέδριό τους. Πρέπει να υπάρχει αυτή η φωνή στη Βουλή, γιατί να μην έχουν όλοι το ίδιο πρόβλημα, να έχουμε και λίγο να μην πλήττουμε, έτσι, να υπάρχει. Ωραία. Και μια άλλη κουβέντα. Στάθη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ καλή πολύ. Επιτυχία.